ο Θεοδωρίδης. Κερδίζει ο Αργυρόπουλος μετά από φάουλ που έκανε όμως το Θεοδωρίδη. Υπενθυμίζουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου 1-0 υπέρ του Ηλιακού Λεγενών. Ένα γκολ που πέτυχε ο Μουγκού 43ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Πόρου βλέπω έχει μία αλλαγή, έχει βάλει τον Πάνου. Θα σας πω αργότερα σε ποια θέση. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Καψάλης που γυρνάει επικίνδυνα πίσω στον Καραλάγα, ο οποίος βγαίνει έγκαιρα και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Καραλάγας αλλάζει με μία στον Ευαγγελιστή, ο οποίος κατεβάζει γρήγορα την μπάλα στο χώρο του κέντρου για παριστρά. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Μουγκός. Ο Μουγκός δίνει πάλι στον Ευαγγελιστή στο χώρο του κέντρου. Έρχεται ο Καψάλης, παίρνει την μπάλα, την κατεβάζει. Τη δίνει στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος παίζει 1-2 με τον Καψάλη. Πάλι Ανδρικόπουλος. Ωραία αναλλαγή της μπάλας. Ο Ανδρικόπουλος κάνει μία τρίπλα. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα. Κοντράρεται όμως εκεί και κερδίζει ο Σωτηράκης, ο οποίος δίνει στον Μπόγρι. Ο οποίος με τη σειρά του προσπαθεί να δώσει στον Βούβουλο, ο οποίος και κάνει μία κόντρα εκεί πέρα και κερδίζει ο Αργυρόπουλος. Ο Αργυρόπουλος προσπαθεί να γεμίσει. Γεμίζει την μπάλα. Ο Γαλάνης είναι μόνος του εκεί. Στο πάρει πολύ ωραία την μπάλα με τους ίδους, αλλά προλαβαίνει εκεί τελευταία στιγμή και την παίρνει την μπάλα ο Βούβουλας. Ελέγχει πάλι όμως ο Καψάλης, προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά στον Αργυρόπουλο, εκεί κόβει με το χέρι όμως ο Σωτηράκης. Ένα φάουλ που κερδίσει ο Ηλιακός από τα δεξιά. Ο Τσέλος εκτελεί, δίνει μια μπαλιά στον Αργυρόπουλο, ο Αργυρόπουλος κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί να γυρίσει εκεί, να κάνει κάποια σέντρα, αφήνει στο Τζέλο. Μπερδεύονται όμως οι παίκτες του Ηλιακού εκεί. Ελευθερώνει η ομάδα του Πόρου, την μπάλα την έχει τώρα ο Αθανασίου. Απανοτές τρίπλες του Αθανασίου, απάνω στο Τζέλο, κερδίζει την μπάλα και τις κόντρες. Κατευθύνεται προς το κέντρο του γηπέδου, κάνει μια βαθιά μπαλιά, κόβει και ο Καψάλης. Μετά έρχεται ο Τζέλος, κόβει με αυτός με τη σειρά, την ελέγχει την μπάλα τώρα ο Αναγνωστόπουλος. Κόβεται όμως και αυτός. Μάχες στο χώρο του κέντρου, λάθη. Επιλαθών, ο Φωτόπουλος τελικά ελευθερώνει για την ομάδα των Λεχενών μια παλιά προς τον Ανδρικόπουλο, ο οποίος κάνει την κεφαλιά από τον Αναγνωστόπουλο. Ένα φάουλ κερδίζει τώρα ο Θεοδωρίδης στο χώρο του κέντρου από τον Καψάλη, καθώς μετά από μια προσποίηση που έκανε ο Καψάλης του πήρε τα πόδια. Το φάουλ που εκέρδισε, το εκτέλεσε η ομάδα του Πόρτο, εκτέλεσε ο Σωτηράκης, εκεί την μπάλα την έχει ο Καραλάγα. Συγγνώμη, ο Καψάλης, ο οποίος γύρισε στον Καραλάγα. Ο Καραλάγας δίνει με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής δίνει στον Μουγκό. Ο Μουγκός βρίσκει πολύ ωραία στον χώρο του κέντρου του Γαλάνη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει εκεί πέρα μία τρίπλα. Κόβεται. Την μπάλα την ελέγχει τώρα ο Αθανασίου. Αλλά λάθος κοντρόλ. Την μπάλα την πήρε ο Καραγιαννάκης. Αδράνεια του Καραγιαννάκη, κερδίζει ο Αθανασίου. Την μπάλα την έχει ένα Γνωστόπουλος τώρα. Τη δίνει στον Θεοδωσίου. Θεοδωσίου κατεβάζει τώρα την μπάλα από τα δεξιά. Δίνει μια πολύ ωραία μπαλιά στον Σωτηράκη, ο οποίος κάνει την μπάλα. Κερδίζει ο Μουγκός. Ο Μουγκός δίνει με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά προς τον Ανδρικόπουλο. Τρύπα μπαλιά, δεν την κατάλαβε ο Ανδρικόπουλος και η μπάλα κατευθύνεται στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Τη δίνει στο Θεοδωσίου, στο χώρο τώρα του κέντρου. Προλαβαίνει ο Γαλάνης, κόβει εκεί την μπάλα. Ένα φάουλ όμως, ναι, το κέρδισε ο Γαλάνης αυτό το φάουλ. Ο Μουγκός δίνει αμέσως στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά προς τον Ανδρικόπουλο. Δεν ήταν καλή η μπαλιά του, ελέγχει ο Σωτηράκης. Ο Σωτηράκης προσπαθεί να βρει με μία τον Σουλιώτη, δυνατή μπαλιά και βγαίνει πλάγια ότι υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Ενώ βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή ο κύριος Τολμετής, ο προπονητής του Ηλιακού Λεχενών, ετοιμάζει μία αλλαγή. Το Καραγιαννάκη, το Σάκη, στη θέση του Ανδρικόπουλου. Βγαίνει ένας επιθετικός και μπαίνει ένας άλλος επιθετικός, ο Καραγιαννάκης, ο Σάκης. Καλή η παρουσία του Ανδρικόπουλου στο πρώτο ημίχρονο και στις αρχές του δευτέρου. Φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα που αντικατίσταται. Το πλάγιο τώρα ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Καραγιαννάκης, ο Γιώργος. Από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών, την μπάλα την υπήρξε στο Χρονόπουλο. Ο Χρονόπουλος την δίνει αυτός με τη σειρά του στον Καραλάγα. Ο Καραλάγας ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ. Με πολύ δύναμη το φέρνει στην αντίπαλη περιοχή. Εκεί πέρα διεκδικεί την μπάλα ο Αργυρόπουλος. Του γίνεται φάουλ, δεν σφυρίζεται. Την μπάλα την έχει ο Τσέλος με άψογο κοντρόλ. Προσπαθεί να ξεφύγει. Γεμίζει μια μπαλιά προς τον Αργυρόπουλο. Τρέχει ο Αργυρόπουλος εκεί. Την κερδίζει την μπάλα ο Αργυρόπουλος με μια πολύ ωραία προσπάθεια. Μπαίνει προς την περιοχή και αμέσως πέναλτι. Ναι, είναι το πέναλτι που κερδίζει ο Ηλιακός Λεχενών μετά από τη θαυμάσια
μετά από τη θαυμάσια αυτή επέλαση του Αργυρόπουλου από τα δεξιά, κερδίζει το πέναλτι αφού πήρε την μπάλα στην αρχή με το κεφάλι, προσπάθησε, μπήκε στην περιοχή του πόρου, εκεί πέρα δεν είχε άλλη επιλογή ο Αναγνωστόπουλος και τον ανέτρεψε και ο διαιτητής από πολύ μακριά αμέσως καταλόγησε το πέναλτι. Το πέναλτι αυτό ετοιμάζεται να το εξετάσει να το εκτελέσει, συγγνώμη, ο Καψάλης. Παίρνει φορά, ο διαιτητής σφυρίζει. Σουτάρει ο Καψάλης, εκτελεί και είναι το 2-0 υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Μετά από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του Ηλιακού Λεχενών. Ένα όμορφο ξεκίνημα για τον Ηλιακό. Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου καταφέρνει στο 7ο λεπτό να προηγηθεί με 2-0 της ομάδας του Πόρου. Σέντρα τώρα η ομάδα του Πόρου. Ετοιμάζεται εκεί να δώσει ένα τρίο λάθισμα ο Σουλιώτης, το δίνει στον Πρίθυ, ο Πρίθυς με τη σειρά του στο Θεοδωσίου, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, προσπαθεί να δώσει μια παλιά και ελέγχει ο Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος δίνει στον Ευαγγελιστή, ο Ευαγγελιστής κοντρολάρει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα, δίνει πολύ ωραία στο Μογκό, που αναπτύσσεται τώρα η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών από τα αριστερά. Προσπαθεί να αλλάξει ο Μουγκός παιχνίδι, αλλά εκεί πέρα η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στον Μπόγρι, στον παίκτη του Πόρου, ο οποίος δίνει με τη σειρά στον Ανόδοπλο. Ο Αναγνώπουλος πάλι αμέσως με μία στον Μπόγρι. Λάθος του μικρού του Πόρου εκεί. Κερδίζει ο Καραγιαννάκης. Καραγιαννάκης με τοπική προσπάθεια δίνει στον αδελφό τον Καραγιαννάκη το Σάκη. Ο Καραγιαννάκης Σάκης από τα δεξιά, όπως απαιτήθηκε η ομάδα του Ηλιακού, δίνει στον Τσέλο. Ο Τσέλος δίνει και αυτός με τον Καψάλι. Ο Καψάλης αλλάζει παιχνίδι στον Ευαγγελιστή. Από τα αριστερά τώρα η ομάδα του Ηλιακού προσπαθεί να επιτεθεί. Την μπάλα δεν έχει Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής παίζει το 1-2, αλλά δεν μπορεί όμως ο Καψάλης να δώσει με μία εύκολα την μπάλα στον Ευαγγελιστή και κάνει φάουλ και κερδίζει η ομάδα του Πόρου, ένα φάουλ που είναι στο ύψος του κέντρου. Ένα φάουλ που εκτελεί ο Θεοδωσίου, δίνει στον Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλος δίνει στο Σωτηράκη, Σωτηράκη στο Θεοδωσίου. Θεοδωσίου πάει να βρει με μία το Σωτηράκη, κόβει την μπάλα από το Φωτόπουλο. Λάθος του Φωτόπουλου όμως, δίνεται η ευκαιρία στον Πόρο. Δυστυχώς όμως κακή μπαλιά, ελέγχει ο Χρονόπουλος, ο οποίος γυρίζει στον Καραλάγα. Ο Καραλάγας έδωσε με μία το ελεύθερο βολέ, εκεί που βρίσκεται το Καραγινάκη στο Σάκη. Κοντρόλ του Καραγινάκη του Σάκη. Προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Καψάλη προς τα πίσω. Ο Καψάλης δίνει με μία στο Γαλάνη. Κακό κοντρόλ του Γαλάνη, κερδίζει όμως πάλι ο Γαλάνης τις κόντρες, μπαίνει και ο Καψάλης στη μάχη, κερδίζει και ο Καψάλης την μπάλα, την ελέγχει ο Μουγκός, Μουγκός στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος την γυρνάει προς τα δεξιά στον Καραγιαννάκη το Γιώργο. Καραγιαννάκης προσπαθεί να βρει τον αδελφό του, ο οποίος γύρισε με μία στο Τζέλο. Ο Τζέλος προσπαθεί να κάνει κάποια τρίπλα εκεί, πέφτει στα πόδια του ο Μπόγρης και κερδίζει ελεύθερο πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Ένα πλάγιο κατευθείαν στον τερματοφύλακα Καραλάγα. Βρισκόμαστε στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και ο Ηλιακός προηγείται με 2-0 της ομάδας του Πόρου. Ο Καραλάγας τώρα ετοιμάζεται να δώσει το ελεύθερο βολέ. Το δίνει, φέρνει την μπάλα πολύ δυνατά στο ύψος της μεγάλης περιοχής κοντά του Μούγια. Ελέγχει εκεί πέρα ο Αναγνωστόπουλος, ο οποίος κάνει ένα λάθος, κερδίζει την μπάλα ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης προωθεί την μπάλα, δίνει με μία στον Καραγιαννάκη, ο οποίος δυστυχώς όμως είναι offside και έχει υποδείξει αμέσως ο επόπτης γραμμών ότι ο Καραγιαννάκης έτσι βρίσκεται στη θέση offside. Ένα offside θα εκτελεστεί γρήγορα από τους παίκτες του Πόρου. Ο Σουλιώτης δίνει στον τερματοφυλακά του Μούγια, ο οποίος και αυτός δίνει με τη σειρά τον ελεύθερο βολέ. Μπάλα την ελέγχει ο Μπόγρης, τρέχει και ο Καψάλης, κερδίζει την μπάλα, αλλά έχει κάνει προηγούμενος φάουλ στο Μπόγρη. Το φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής να γυριστεί λίγο πίσω η μπάλα, να παιχθεί στην κανονική της θέση. Εκεί ο Βουβούσης δίνει στον Μπρίφθη, ο Πρίφθης δίνει στον Βουβούση πάλι, ο Βουβούσης προσπαθεί να δώσει στον Αθανασίου, εκεί πέρα ο Αθανασίου κερδίζει τις κόντρες. Ο Αθανασίου τώρα και από τα αριστερά προσπαθεί, περνάει μία τρίπλα εκεί, αλλά ήταν δυνατή το άνοιγμα. Όχι όμως, βγαίνει παλιά αυτή, μπαίνει μέσα ο Βουβούσης, προσπαθεί, γυρνάει την μπάλα. Πολύ επικίνδυνη στιγμή για τον Ηλιακό, αδράνηση άμυνα του Ηλιακού Λεχενών εκεί και τελευταία στιγμή ο Χρονόπουλος παραχωρεί κόρνερ, ένα κόρνερ υπέρ του Πόρου στο 14ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πόρου. Το κόρνερ αυτό ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σαραντόπουλος.
πολλοί παίκτες στα καρέ του Ηλιακού Λαχενού, σχεδόν όλοι οι παίκτες του Ηλιακού Λαχενού στα καρέ του Καραλάγκα. Τελείω ο Σαραντόπουλος. Δυνατά, εκεί πέρα όμως κόβει ο Καραγιαννάκης ο Σάκης και με τη σειρά του κόβει και ο Ευαγγελιστής. Την μπάλα την παίρνει ο Γαλάνης, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Που ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα στην αντίθετη πλευρά, χάνει τον κοντρόλ όμως. Έρθε ο Καραγιαννάκης, ο Γιώργης δίνει με μία στον αδελφό τον Καραγιαννάκη, το Σάκη. Ο οποίος κάνει εκεί πέρα μία τρίπλα. Έρχεται ο Καψάλης, κάνει ένα απευθείας δυνατό σουτ. Φέρνει την μπάλα όμως πολύ μακριά από τα δοκάρια του Μούγια, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή να μαζέψει την μπάλα, η οποία κατευθύνθηκε out. Γαλάνης, αλλά κακό κοντρόλ, την έχει κερδίσει ο Μπόγρης από τα αριστερά. Ο Μπόγρης προσπαθεί να ανοίξει το χώρο του κέντρου, λάθος όμως κερδίζει ο Καραγιαννάκης ο Σάκης. Καψάλης, ένα offside όμως που είναι εκεί ο Καραγιαννάκης ο Σάκης, εκτελείται αμέσως. Θεοδοσίου τώρα, κόβεται πολύ ωραία από τον Καραγιαννάκη, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Θεοδοσίου, δίνει με μία την μπάλα στον αδελφό τον Καραγιαννάκη το Σάκη. Εκεί οι απανωτές τρίπλες του Καραγιαννάκη, δίνει στο Τζέλο. Προσπαθεί ο Τζέλος εκεί να κερδίσει την κόντρα, δυστυχώς δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Θεοδοσίου στο χώρο του κέντρου. Προχωράει ο Θεοδοσίου. Κόβεται όμως από το Φωτόπουλο. Μια βαθιά μπαλιά που γίνεται από το Θεοδοσίου δεν ανισχύει την άμυνα του Ηλιακού Λαχενών και η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καραλάγκα. Καραλάγκας δίνει με μία στον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστής προωθεί την μπάλα από τα αριστερά. Προσπαθεί να δώσει στο Μουγκό, αλλά γίνεται κοντρακή και κερδίζει πλάγι ό,τι η ομάδα των Λαχενών από τα αριστερά όπως κατεβαίνει. Καψάλης δίνει στο Γαλάνη, ο Γαλάνης στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος δίνει με μία στον Ευαγγελιστή, συγγνώμη, και ο οποίος κερδίζει, όχι είναι offside, έχει υποδείξει ο επόπτης γραμμών που εκτελείται αμέσως. Την μπάλα τώρα την έχει ο Θεοδοσίου. Ο Θεοδοσίου δίνει με μία στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος ετοιμάζεται. Άσχημη παλιά το Αναγνωστόπουλο στέλνει την μπάλα κατευθείαν out. Ενώ οι παίκτες του Πόρου ετοιμαζόσανται για κάποια σέντρα που θα κάνει ο συμπαίκτης τους, αυτός με μια τσαλιμπαλιά έστειλε την μπάλα κατευθείαν out. Μουγκό από τα αριστερά. Μουγκό κάνει όμως το κοντρόλ και η μπάλα κατευθύνεται κατευθείαν out. Εγώ παιχνίδι. Σε ρυθμό ρολαντίο ο Ηλιακός έχει καταφέρει να πάρει αυτό που θέλει σήμερα εδώ στο στάδιο των Λαχενών. Την μπάλα τώρα στο χώρο του κέντρου ελέγχει ο Θεοδωρίδης που κέρδισε ένα φάουλ από τον Αργυρόπουλο. Ο Σωτηράκης ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ αυτό. Γεμίζει βαθιά στην καρδιά της άμυνας του Ηλιακού. Κόβει εκεί πέρα πολύ ωραίο Καραγιαννάκη ο Σάκης. Τρέχει εκεί ο Μπόγρης, κερδίζει την μπάλα. Με ένα τακουνάκι προσπάθησε και έδωσε στον Θεοδωσίου. Με παρέμβαση του Καψάλη όμως η μπάλα πλάγει ό,τι υπέρ της ομάδας του Πόρου. Εκτελέστηκε το πλάγιο out, εκεί πέρα όμως έκανε φάουλ ο Θεοδοσίου. Επιστρέφει μπάλα προς τα καρέ του Καραλάγκα να εκτελεστεί αυτό το φάουλ και εκτελείται από τον Καραλάγκα προς τον Τζέλο. Ο Τζέλος αλλάζει το παιχνίδι προς τον Χρονόπουλο. Ο Χρονόπουλος δίνει στον Ευαγγελιστή που κατεβαίνει από τα αριστερά. Ο Ευαγγελιστής έδωσε στο Μουγκό, ο Μουγκός με μία πίσω στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης προσπαθεί να κάνει εκεί πέρα τρίπλες. Χάνει την μπάλα. Κέρδισε ο Σουλιώτης. Ο Σουλιώτης δίνει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου προσπαθεί να κάνει κάποια σέντρα, κάποια τρίπλα. Ετοιμάζεται, γεμίζει την μπάλα. Κόβει εκεί πέρα ο Καψάλης. Όχι καλά όμως. Δίνει την ευκαιρία στον Σωτηράκη, ο οποίος του κάνει και φάουλ και κερδίζει ένα φάουλ. Ο πόρος 4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηλιακού Λαχενών. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει αυτό το φάουλ ο Σωτηράκης. Πολλά άτομα είναι στο τείχος. Εκτελεί η μπάλα κατευθείαν πάνω στο τείχος. Επανάληψη όμως δίνει ο διαιτητής, διότι ο Γαλάνης δεν ήταν στη θέση που έπρεπε να ήταν. Ήταν πιο μπροστά από το τείχος. Η μπάλα πήγε απάνω του και ο διαιτητής είπε να γίνει επανάληψη του φάουλ αυτού. Ένα φάουλ που είναι επικίνδυνο για την εστία του Καραλάγκα. Είναι ακριβώς στο κέντρο του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής. Ετοιμάζεται πάλι ο Σωτηράκης να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί, γίνεται κάποια κόντρα εκεί απάνω στο τείχος και η μπάλα είναι κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο πόρος, εκτελείται αυτή τη στιγμή
Η μπάλα είναι out, όπως υποδεικνύει εκεί ο διαιτητής του αγώνα. Τρία κόρνερ έχει κερδίσει μέχρι στιγμής η ομάδα του Πόρου, χωρίς να έχει δείξει τίποτα ενδιαφέρον επιθετικά. Η ομάδα των Λεχενών έχει καταφέρει να πάρει μέχρι στιγμής αυτό το αποτέλεσμα που θα ήθελε από την αρχή του αγώνα. Εκεί γίνεται ένα φάουλ μετά το ελεύθερο απάνω στο Γκαψάλι, ακριβώς στο κέντρο και από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λεχενών. Ο Τσόλος ετοιμάζεται να εκτελεί αυτό το φάουλ, η μπάλα στον Καραγιαννάκη. Ελέγχει ο Καραγιαννάκη την μπάλα, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Γίνεται λάθος όμως εκεί η μεταβίβαση. Ο Θεοδωσίου δίνει στον Σουλιώτη. Ο Σουλιώτης κάνει κάποιες τρίπλες εκεί, κοντράρει την μπάλα. Την μπάλα την έχει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης πάει να βγάλει μια έξυπνη παλιά, μπορώ να πω, αλλά δεν πέρασε αυτή η σφήνα που πήγε να κάνει. Μια παλιά στο Μουγκό, χάνει όμως ο Μουγκό στο κοντρόλ της μπάλας, ενώ θα βγαίνει τέτα τέντρο με το φύλακα. Και χάνεται πάλι και αυτή η ευκαιρία του Ηλιακού Λεχενών. Χωρίς να έχει φορσάρει ο Ηλιακός Λεχενών, μπορώ να πω, καταφέρνει και βγαίνει πολλές φορές σε κίνδυνο, όπως τώρα με τον. Με τον Αργυρόπλο, ο οποίος δεν πρόλαβε όμως, έκανε. Έλα, έλα, Γιάννη, φύγε! Έκανε άσχημο το κοντρόλ και έφυγε η μπάλα out. Διαμαρτύρεται ο Αργυρόπλος, θέλοντας να πει στο διαιτή ότι από παρέμβαση του παίκτη του Πόρου βγήκε η μπάλα corner, γιατί σώματος έδωσε out. Συνεχίζει το παιχνίδι. Την μπάλα ο Θεοδοσίου, που στέλνει κατευθείαν αράω την μπάλα υπέρ του Ηλιακού Λεχενών και από τα αριστερά, όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λεχενών. Ένα πλάγιαρά που εκτέλεσε ο Ευαγγελιστής απάνω στο Γαλάνι. Ο Γαλάνης δίνει στον Καψέλη. Ο Καψέλης από πολύ μακριά δίνει την μπάλα στο τερματοφύλακα του Καραλάγα. Βγαίνει η ομάδα των Λεχενών έξω από τα καρά αυτή τη στιγμή. Μετά από το ελεύθερο του Καραλάγα, εκεί προσπαθεί ο Αργυρόπλος να πάρει την κεφαλιά. Παίρνει την κεφαλιά ο Αργυρόπλος. Κακό κοντρόλ όμως του Αναγνωστόπουλου. Επιμένει ο Αργυρόπλος, εκεί ελέγχει την μπάλα ο Πρίφτης, ο οποίος δίνει μια παλιά προς το Βούσα, ο οποίος δεν καταφέρει να κοντρολάρει την μπάλα. Κόβει ο Καψάλης εκεί, αλλάζει με το κοντρόλ του, κερδίζει ο Θεοδωσίου, ο οποίος δίνει μια παλιά στο Βουβούσα, ο οποίος ετοιμάζεται, κάνει ένα σουτ, κοντράρει την μπάλα πάνω στον Χρονόπλο, ο οποίος φαίνεται και να χτύπησε σε αυτή τη φάση. Την μπάλα όμως κερδίζει τελικά ο Γαλάνης, προσπαθεί να δώσει μια παλιά στον Καραγιαννάκη, δυνατή παλιά αυτή. Φεύγει, την έχουν πάλι στην κατοχή τους οι παίχτες του Πόρου. Μια δυνατή παλιά εκεί πέρα όμως, τη φάση αυτή την καθαρίζει ο Χρονόπουλος, ο οποίος δίνει την μπάλα τώρα στον Καραγιαννάκη. Καραγιαννάκη στον Καψάλη. Ο Καψάλης τη δίνει με μία στον Μουγκό. Ο Μουγκός προσπαθεί να δώσει μια πολύ ωραία παλιά. Δίνει μια πολύ ωραία παλιά στον Αργυρόπλο, ο οποίος δεν μπορεί να ξεφύγει από τον τελευταίο αμυντικό, από τον Σωτηράκη. Και η ομάδα του Πόρου τώρα βρίσκεται σε άλλη μια. Προσπαθεί να κάνει κάποια αντεπίθεση, δεν τα καταφέρνει όμως. Τώρα την μπάλα την έχει ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός αλλάζει το παιχνίδι από εκεί στον Τζέλο. Δεν ήταν καλή η παλιά του. Καθυστέρησε τώρα η αντεπίθεση αυτή του Ηλιακού. Ο Καραγιαννάκης δεν κάνει καλό κοντρόλ, δίνει καλά την μπάλα. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Αναγνωστόπουλος. Δίνει στον Αθανασίου. Τώρα την μπάλα την έχει ο Μπόγκρης. Από τα δεξιά κόβει την μπάλα προς τον Αθανασίου. Εκεί πέρα όμως ο Ευαγγελιστής παρεμβαίνει και κερδίζει το πλάγιο out η ομάδα των Λεχενών. Πιστεί στον Τσέλο. Ο Τσέλος τώρα από τα δεξιά δίνει μια παλιά στον Καραγιαννάκη το Σάκη. Ετοιμάζεται, γεμίζει την μπάλα. Κεφαλιά πολύ ωραία του Γαλάνη. Η μπάλα μόλις out απάνω από τα δοκάρια του Μούγια. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή του Ηλιακού Λεχενών που ξεκίνησε με πρωτεργά τον Ευαγγελιστή που άλλαξε το παιχνίδι πολύ ωραία στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης μετά με μια σέντρα βρήκε τον Γαλάνη, ο οποίος με μια πολύ ωραία κεφαλιά στείλε την μπάλα μόλις out από τα δοκάρια του Μούγια. Το ελεύθερο τώρα που χτυπιέται από την ομάδα του Πόρου. Κακή κεφαλιά, η μπάλα πλάγια υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Σε ένα χώρο έξω αριστερά, όπως επιπεδίθεται η ομάδα του Ηλιακού Λεχενών. Την μπάλα τώρα την κοντρολάρει ο Αργυρόπλος. Εκεί του γίνεται κάποιο φάουλ, αφήνει ο διαιτητής το πλεονέκτημα. Προσπαθεί ο Αργυρόπλος και αυτή τη φορά όμως το κερδίζει το φάουλ. Ένα φάουλ έξω αριστερά. Γύρω στα 7 μέτρα έξω τη μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα του Πόρου. Ο Ευαγγελιστής τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Εκεί πηδάει ο Καψέλης για κεφαλιά, την κερδίζει. Με δεύτερο γύρισμα δίνει την μπάλα προς τα καρέ. Κερδίζει κεφαλιά εκεί πέρα ο Καραγιαννάκης. Νέα κεφαλιά του Αργυρόπουλου και μπάλα out κατευθείαν.
8 του δευτέρου ημιχρόνου. Εκεί πέρα στο χώρο του κέντρου η ομάδα που έχει κερδίσει ένα φάουλ μετά από παρέμβαση του Γαλάνη. Την μπάλα την έχει ο Μπόγρης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Πόρα. 1-2 μαζί με τον. Ο Μπόγρης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα και ελέγχει όμως ο Καψάλης, ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει τον Γκαραλάγκο, ο οποίος μετά από την άσχημη αυτή παλιά. Η μπάλα βγαίνει κόρνερ όπως υπέδειξε εκεί πέρα ο επόπτης. Το τέταρτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Πόρου και από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει, εκτελείται δυνατό. Εκεί όμως ο Καψάλης έκοψε ωραία την παλιά αυτή. Ο αναγνωστόπουλος προσπαθεί εκεί πέρα να κάνει κάποιες τρίπλες, δεν τα καταφέρνει. Κερδίζει ο Καραγιαννάκης, δίνει με μία παλιά. Στον Καραγιαννάκη, ο Καραγιαννάκης όμως προσπαθεί να δώσει στον Αργυρόπουλο, άργησε όμως. Άργησε και ο παίκτης Ηλιακού Λαχινών υποδείχθηκε σε θέση offside. Ένα offside ακριβώς στο χώρο του κέντρου και από τα αριστερά όπως κατεβαίνει η ομάδα του Πόρου. Μια παλιά που έβγαλε ο Γαλάνης προς τον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος χαίρεται στη μονομαχία αυτή, προσχωράει, προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή αυτή, κερδίζει αλλεπάλληλες κόντρες, σουτάρει και τελευταία στιγμή υπέρχεται ο Γαλάνης, νέο σουτ του Γαλάνη και η μπάλα πολύ out. Πολύ ωραία ενέργεια αυτή του Αργυρόπουλου. Μπήκε από τα αριστερά μέσα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον τερματοφύλακα Μούγια, σούταρε η μπάλα στα πόδια του τερματοφύλακα και ο επερχόμενος Γαλάνης έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά out. Η ομάδα του Πόρου τώρα στο ελεύθερο κερδίζει ο Αθανασίου, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας του Πόρου, κερδίζει τώρα ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Δίνει με μία στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος κάνει αυτός κάποιες τρίπλες εκεί στο χώρο του κέντρου, γυρνάει πίσω την μπάλα στον Σωτηράκη, ο Σωτηράκης δίνει στον Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης κάνει μια ωραία ενέργεια, αποφεύγει τον Μουγκό, δίνει στον Θεοδωσίου, αυτός δίνει στον Πόκρη, δεν καταφέρνει όμως να πάρει την μπάλα μαζί του και βγαίνει μπάλα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λαχινών. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Ευαγγελιστής, δίνει με μία στον Γκαραλάγκα. Δυνατό το ελεύθερο του Γκαραλάγκα, φέρνει την μπάλα στο ύψος του κέντρου, ελέγχει εκεί πέρα ο Τσέλος.